Βρε Νίκο, τι αναστενάζεις και πονείς και μέσα μένει ο πόνος. Τι είναι αυτό το ζήτημα για το οποίο ζήτησες επιμόνως να με δεις? Εγώ φαντάστηκα ότι θα ορίστηκε δικάσιμος για το σπίτι. Όχι, αλλά θα οριστεί δικάσιμος για μένα αν δεν πληρώσω τα χρέη μου. Χρέη? Νίκο, μου ορκίστηκες ότι δεν έχασα να παίξεις υπόδρομο. Παρέμεις το λόγο σου? Όχι αδερφέ, ούτε απ' έξω από τον υπόδρομο δεν πέρασα. Από το λουτράκι πέρασα. Ναι. 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 Άμα σου λέω λουτράκι, τι σου έρχεται στο μυαλό? Τα ιαματικά λουτρά. Ασόψανε αυτός ο πούστης ο κουλοχέρης που με έκδισε. Νίκο, πήγε στα ιαματικά λουτρά και σε έκδισε ένας ομοφυλόφιλος μονόχε. Αχ, αμάν, βρε Κωνσταντίνη, δεν έχεις καμιά επαφή με την πραγματικότητα. Κουλοχέρηδες είναι αυτά τα μηχανήματα που έχουν στο καζίνο. Καζίνο! Νίκο, πάτησε στο πόδι σε αυτό το βασίλειο της ακολασίας και της διαφθοράς. Τώρα μεταξύ μας. Όχι μόνο το πάτησε απλώς, έχω λιώσει σ' όλες και σ' όλες το πήγαινε έλα. Από ρουλέτα σε κουλοχέρι και από κουλοχέρι σε blackjack. Ποτέ δεν θα καταλάβω τι ευχαρίστηση βρίσκεται στα τυχερά παίχνια. Δηλαδή να πηγαίνετε, να χάνετε τις ώρες σας εκεί πέρα για να μένετε στο τέλος τα πήκε ψύχρεμοι. Είναι μικρόβιο τσόβος, δε Κωνσταντίνε. Άπαξ σε προσβάλλει, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Έχει έτσι μια γλύκα το ρίσκο, μια ειδονή. Οι ειδονές πληρώνονται, αγαπητέ, και βεβαίως δεν πληρώνονται από μένα. Σου είχα κρούσει πολλάκι στον κόδωνα του κινδύνου, Νίκο. Αυτό το πάθος θα σε καταστρέψει. Πόσες φορές το έχω πει αυτό, επανειλημμένος. Τώρα η θελέστα και παθέστα. Είπαγε. Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ, δώρισε μου κάποια χρήματα για τελευταία φορά. Και η προηγούμενη φορά, τελευταία φορά ήταν. Αλλά δεν θα υπάρξει άλλη φορά για να σε σώσω από τη συμφορά. Όσα λεφτά και να σου δώσω, αγαπητέ, θα πας να τα παίξεις. Έξερθε, έχω δουλειά να κάνω. Τι να καταλάβεις εσύ, αφού εσύ δεν είσαι άνθρωπος, εσύ είσαι χιονάνθρωπος. Νίκο, αηδίες. Αφού δεν έχεις πάθη, αδερφέ, εσένα το μόνο πάθος είναι οι μπιντέδες στο Βυζάντιο. Θα σου έρθει κανένας μπιντέ στο Δόξα Πατρί. Ματινά. Το κέικ καρότο συγκλονιστικό. Όχι, δηλαδή σοβαρά, ρε κορίτσια, πέστε μου. Άμα το φάει αυτό ένας άντρας, δεν θα θελήσει να με παντρευτεί? Η άντρας δεν ξέρω, πάντως ο Μπαξ μπάνει σίγουρα. Καλέ στην αναβροχιά, καλός είναι και ο κούνελος. Ναι, καλά, γελάτε εσείς, γελάτε. Εσείς βέβαια έχετε τις κατακτήσεις σας. Πού να ξέρετε τον πόνο της μοναχικής λαβωμένης Μαργαρίτας. Ρε Ματίνα, με αυτά που λες, πώς να σε πλησιάσει άντρας? Και σιγά τις κατακτήσεις που έχω κι εγώ, βρε κορίτσια. Πιο πολύ μου έχει βγει το όνομα. Δεν ξέρω τι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους άντρες. Δηλαδή, πιο εύκολα γδύνονται μπροστά στο μικρούτσικο παρά μπροστά σε μένα. Κορίτσια, σας εύχομαι έναν έρωτα σαν το δικό μου. Μία σχέση σαν τη δική μου. Όχι! Είστε ηλίθιες, έλα. Τελείωνε, λένε, να φεύγουμε για το μαγαζί. Τώρα, μωρέ, τώρα. Τώρα μου βγαίνει, Πασέτζα. Να το, μου βγαίνει. Μου βγαίνει. 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 Βγήκε. Ποιος η Πασέτζα? Όχι, καλέ, ο δικηγόρος του κύριου καθηγητή από τη βιβλιοθήκη. Τι κάνετε, κύριε Γκρέβια, μας φεύγετε? Θέλετε λίγο και η καρότο? Αλήθεια, δεν σε έχω ρωτήσει. Είστε παντρεμένος? Μπα. Και καλύτερα να μην μπλέξει μια κοπέλα σοβαρά μαζί μου, γιατί με το πάθος που Ελένη, τι κρατάς στα χέρια σου? Τι κρατάω, καλά! Το πειρασμό, Ελένη, παίζατε χαρτιά, γιατί δεν με φωνάξατε τόση ώρα? Αχ, Παναγιά μου, με τρόμαξες. Ποια χαρτιά? Μια Πασέτζα έριχνα. Σιγά τα χαρτιά. Όχι δηλαδή ότι δεν ξέρω, γιατί παλιά εγώ τα είχα με έναν κόμενο, φοβερό χαρτόμητρο. Μιλάμε με τα σόβρακα, μ' άφησε. Ελένη είναι ομοιοπαθής. Με τον κόμενο που τα είχα ποιμή, τον ηθοποιό. Τι ποιμή, τον ποιμή με τη δραχμή? Ποιμή, παιδί μου, προμάνθου. Ήτανε τρελός με τον τζόγο. Ανέβαινε στη σκηνή να παίξει τον Άμλετ και έλεγε στο κοινό: Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ποιος ποντάρει στο να ζει? Ποιος ποντάρει στο να μη ζει, καταλαβαίνετε. Κι εγώ λίγη υποκίτσα τη γνωρίζω. Καταλαβαίνετε, σε δημόσια υπηρεσία δουλεύω. Πώς τα γεμίσει ατέλειωτες ώρες που περιμένει το κοινό να το εξυπηρετήσει? Καθόσαστε τόση ώρα, βρε κορίτσια. Ένα τραπέζι με τσόχα δεν έχετε. Οργανωθείτε, κορίτσια, οργανωθείτε. Μα κύριε Γκρέβια, μου πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Σε λίγο, εγώ μιλάω για τώρα. Μισή ωρίτσα θα παίξουμε έτσι για το καλό. Ποιο καλό, καλέ, τι έχουμε, πρωτοχρονιά έχουμε. Ματίνα, κέρασε ένα κομμάτι βασιλόπιτα του κύριο Γκρέβια. Écoute. J'ai flashé sur toi. Τι θα γίνει, ρε Νικόλα, με εκείνον του ίσκι? Στη σκοτία πήγες να μου το φέρεις? Ναι, και επί της ευκαιρία έπαιξα και λίγη γκάιδα. Για να πιείς ο ίσκι, κύριε Μανώλη, πρέπει να έχουμε καθαρό ποτήρι. Και για να έχουμε καθαρό ποτήρι πρέπει να είναι εδώ αυτές που τα πλένουν. Και αυτές δεν έχουν έρθει ακόμα, οι μουλάρες. Ελά στην μπάρλα, ρε φίλε. Βάλε μια πέρδικα. Τώρα, ρε αλκοολική, θα στη βάλω την πέρδικα. Κάτσε πάρω πρώτα τη σπερδικόμυαλε. Όπα, την πιάσαμε και πρώτη. Τι έγινε, Ελενάκη, κοπάνα, κοπάνα? Τι, αρρώστησε ο Μάνθος? Χάλια, παιδί μου. Μαύρα χάλια έχει. Ναι. Έχει τα βλιασί στο κρεβάτι και... Τα ρέστα μου. Τα βλέπω. Τι πια βλέπω? Βλέπω τα χάλια του Μάνθου. Τα βλέπω αυτή τη στιγμή. Έλα, ρε Πέγγι. Αν δεν φέρει κανένα γιατρό, να πάμε κι εμείς στη δουλειά μας. Ο καημένος ο Νικόλας... Κέντα. Εγώ, άστα. Χρώμα. Όπα. Τι χρώμα? Τι, το χρώμα του Μάνθου. Ναι. Είναι χάλια. Δεν περιγράφεται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπω εγώ το χρώμα του Μάνθου. Είναι μαύρο χάλι. Ναι.
Λοιπόν, σε αφήνω τώρα να του ρίξουμε τίποτα κούπες. Ε, βεντούζες, ξέρεις τώρα, τις βεντούζες, ναι. Άντε, γεια. Χρώμα μου, χρώμα μου. Όπα, σας ξέσκιζα τα βάρδουλα. Φέρτα, όλα. Τι ακούω, η γκαρσόνα ως συνήθως ομιλεί τη χιδέαν γκαρσονική και τη χειρότερον. Την ομιλεί σε ένα καρέ το οποίο εστήθη εδώ στις οικίας μου. Καταρχήν, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν είναι μόνο δική σου οικία. Και κατά δεύτερον, τώρα τι ζόρι τραβάς για μια ποκίτσα της πλάκας. Από πλάκα ξεκίνησε και ο Νικόλαος. Από εδώ και εντός ολίγου τον βλέπω με μαύρες διόπτρες, θα πάρει και ένα ακορντεόν και θα στηθεί στην Ομόνια να παίζει βάλση για να ξεχρεώσει τα χρέη του. Αχ, πράγματι, τα χαρτιά παρασύρουν. Και εγώ πριν δεν είχα καλό φίλο και πόνταρα. Βρε κορίτσια, δεν έπρεπε να τραβηχτώ. Όχι. Ο πατέρας σας έπρεπε να τραβηχθεί. Όλα τις προστοιχίες σε κατακουζίνα. Μπράβο, μωρή. Μη σταματάει τώρα, παιδιά, που ανάψαμε. Λοιπόν, κούκο μονό σε διπλό ταμπλό. Με πιπίνι. Με πιπίνι. Όχι κούκος μονό σε διπλό ταμπλό, κύριε Νικόλα. Ε. Μάλλον εξώπορτα διπλή με μονή κλωτσιά. Μα καλά, τόση ώρα αγόρευα μέσα και δεν κατάλαβες τίποτα. Δηλαδή, ούτε κατά τι δεν επηρεάστηκες. Τα χαρτιά είναι πράξη σαν ιερός. Αμάν, μωρή, κατακουζίνα, τι έχεις πάθει, δηλαδή. Δεν μου λες, μήπως πήρες την ποταλιγμένα. Ε? Α, άστο, δεν θα καταλάβεις. Δηλαδή η οπισθοδρομικότητά σου δεν παίζεται. Δηλαδή δεν παίζεται. Εσύ έχεις μείνει και αυτή η Ελένη η Λουκά. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή τι νομίζεις όταν πάθεις άμα κράτεις δύο χαρτάκια. Θα μπει ο Σατανάς μέσα σου. Δεν είμαι τόσο προσάρμοστος όσο με παρουσιάζετε, Δεσποινής. Σας πληροφορώ ότι έχω παίξει και χαρτιά. Έλα ρε, τι μου τζούρι. Αγωνία, ξέρεις, σε μεγάλα κέφια κολτσίνα. Λανθάνετε, γκαρσόνα βου. Σας πληροφορώ ότι σε στρατό με μάθανε και πόκα. Έλα ρε, σε μάθανε και πόκα. Δηλαδή, συγγνώμη που σε έλεγα τόσο καιρό, μαμούχαλο. Εσύ μιλάμε, είσαι τυχοδιώκτης. Αχ, παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Άμα συνεχίσετε, θα ξανάρθω. Πρέπει να πάω σπίτι να δώσω το γάλα και τα χάπια στον πατέρα μου, ε. Δεν θα μας το κάνεις αυτό τώρα, ρε Ματίνα. Τώρα δηλαδή, πορτσάραμε, θα κάνουμε διάλειμμα. Εσμα, αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Ίσως εσείς γοητευτική τυχοδιώκτη μου. Πηγαίνετε, Δεσποινής, να δώσετε τα χάπια στον πατέρα σας και μετά πάρτε κι εσείς το υπόλοιπο μπουκάλι. Λοιπόν. Το καρέ διαλάει. Δεν μπορούμε να παίξουμε τώρα και με τον Γκαγκά. Γκαγκά η μία, χιονάνθρωπο ο άλλος. Νομίζω ότι έχετε σχηματίσει λάθος εικόνα για το άτομό μου, αγαπητοί μου φίλοι. Είμαι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Θα παίξω καρδιά. Δεν μου λέτε, έχετε απολυμάνει τα χέρια σας με ενόπνευμα, πλύνατε την τράπουλα με μπεταντίν. Ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Σιωπή. Λοιπόν, θα παίξω, να παίξουμε αυτό το παιχνίδι που μάθανε στο στρατό. Δηλαδή. Θα κάνω χαρακτήρι. Μακάρι! Μακάρι! Ε, Νικόλα, το τζιν. Τώρα. Νικόλα, πιέσαι ένα γύρο ακόμα. Αμάρε, Μανώλη, πίνε λίγο πιο αργά, μην πάθεις τίποτα. Με ξεπατώσατε πια. Γεια σου, Νικόλα, τι έγινε. Τι να γίνει, ρε Μάθο, έχω μείνει μόνος, δεν έχουν έρθει τα κορίτσια γιατί αρρώστησε ο Μάρκο. Τι έπαθε. Ξέρω εγώ, χάλια ήταν. Λέει, έχασε το χρώμα, του κόψαν φεντούζες. Α, τι λέει, ρε παιδάκι μου, ρε το φουκάρα. Για κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνω. Ε. Τι λες, τρομάρα σου, τι λες, δεν σου έχω πει να μην πίνεις από τις μπόμπες που σερβίρετε. Θα τις κάργες. Φλος Ρογιάλ. Πού. Δεν το πιστεύω. Τι φάρδος είναι αυτό, μωρή, κατά κουζίνα. Δεν μου λες, μωρή, τι έκανες το βράδυ. Σε προσέχετε τα λόγια σας, Δεσποινής Βλαχάκη. Μη χειδεολογείτε συνέχεια, τέλος πάντων. Μάθετε να χάνετε. Πλάκα, πλάκα, κύριε Βυζαντινό, τέτοια τα έχεις πάρει όλα. Η τύχη του ατζαμί, παιδί μου. Δεν θα το έλεγα, Νικόλα, είμαι παίκτης ευφυής. Πριν έκανα παραπλάνηση. Πώς το λέτε στην αργό της καρτοπεξίας. Έκανα μπλόφα. Μπράβο, ρε, μπλοφατζή. Άντε, πάμε κι εμείς στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί. Αποκλείεται. Πριν με παρακαλούσατε να παίξω. Και τώρα επειδή κερδίζω θα φύγετε. Είναι αντιδιοντολογικό. Θα μείνετε. Άντε, άλλο ένα, τελευταίο. Ορίστε, μέχρι και τις βάτες μου πήρες. Είμαι μέσα, ε. Τι φίλο είναι αυτό, βρε Νίκο. Γρηγορεύετε, κυρία Γρέβια, γρηγορεύετε. Πώς πάει, συνεχίζετε. Δεν θα το πιστέψεις, Ματίνα. Η κατακουζίνα μας έχει πάρει τα σόβρακα. Α, συγχαρητήρια, κύριε καθηγητά. Για να δω. Α, ωραίο φίλο. Και τώρα θα έρθει και το σωστό. Πάσο. Ελπάσω. Εγώ είμαι καλός. Εγώ φίλο. Τσε κάτσε, τυχερό είναι αυτό. Θα τα φιλάρω. Δεν σε πιστεύω. Πού έκυψε αυτό το φίλο τώρα. Αυτό είναι το πιο άσχετο φίλο που θα μπορούσε να έρθει. Κέντα στο βαλέ. Δεν είναι δυνατόν να μου έρθει αυτό το φίλο. Κάποιος με γρουσούζεψε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάποιος με γρουσούζεψε. Εσύ. Εσύ διοπτροφόρα μένουσα γεροτοκόρη που ήρθες και στάθηκες δίπλα μου. Εσύ με γρουσούζεψες, γρουσούζα! Εγώ τι φταίω.
φταίω. Φταίς για τις αφορές της καρδελιάς. Πήγαινε στον Νίκο, φύγε από κοντά μου, πήγαινε στον Νίκο. Όχι. Α, να σου πω, σαν πολύ σοβαρά το έχεις πάρει. Εμείς για πλάκα δεν παίζουμε, ρε παιδιά. Ε, για πλάκα παίζουμε. Και τώρα σταματάμε γιατί πρέπει να πάμε στο μαγάζι. Καλά, ο Νικόλας με μπαζούκα θα έχει βγει στην πόρτα. Όχι, δεν πάτε στο μαγαζί. Ποιο μαγαζί θα πάτε. Τώρα που χάνω, είναι αντιδιοντολογικό. Τώρα που χάνεις, είναι αντιδιοντολογικό. Πριν που κέρδιζες, ήταν αντιδιοντολογικό. Να σου πω, πώς την έχεις δει, δηλαδή, να κάτσουμε τώρα 3-4 μέρες εδώ πέρα. Είναι αντιδιοντολογικό. Άλλος! Ανοίγω εγώ. Ωραία, καλά λένε ότι στα χαρτιά φαίνεται το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Μανθούλης μου! Άστα, ο Μανθούλης μου, Πέγγι, κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Δεν μου λες πότε αρρώστησα εγώ και δεν το ξέρω. Πότε μου κόψατε βεντούζες. Πήγες από το μαγαζί, ο Νικόλας είναι έξαλλος. Γιατί εγώ τι είμαι, δεν μου λες, Πέγγι, μήπως με απατάς. Ναι, Μάνθο μου, εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο όργιο με αρχηγό το Βυζαντινό τέτοιο. Γκαρσόνε βου, αφήστε τις φλιαρίες με τον ανεγκέφαλο φίλο μου και ελάτε να συνεχίσουμε, ντε. Δεν το πιστεύω, έχετε στήσει χαρτί. Να σου πω, ρε Μανθούλη μου, και επειδή δεν με θέλει και πολύ από ό,τι βλέπω, μήπως βρίσκεται κανένα δανεικό. Στο αίσθημα πρώτο, Μάνθο μου, κατέβαινε. Μάθω, εμείς μπορεί να μην έχουμε αίσθημα, αλλά αν μπορείς να κατέβεις, πολύ θα το εκτιμήσω. Από ό,τι κατάλαβα, σας τα μαζεύει όλα ο Κωνσταντίνος. Και θα συνεχίσει να τα μαζεύει, αν φύγουν από δίπλα του κάτι γρουσούζες που του χαλάνε τη ρέντα. Πήγαινε, παιδάκι μου, στον Νίκο, πήγαινε στον Νίκο, λέμε! Όχι! Κωνσταντίνε, αν ήξερα ότι παίζεις, θα οργάνωνα ένα καλεδάκι στο σπίτι μου για άντρες, γιατί κι εγώ καμιά φορά το κάνω κέφι. Χριστός και Παναγία, Μάρθο, έτυχε τώρα μια φορά να παίξω καρδιά. Αυτό έλειπε τώρα εγώ, ολόκληρος επίκουρος καθηγητής της Βυζαντινολογίας, να εθιστόκει στο χαρτοπαίγνιον. Παιδιά, καρέ της δάμας. Όχι, τρεις δρυγάδες είχανε, παιδιά, να. Κοιτάξτε, τρεις δρυγάδες. Πού πήγε αυτός ο κερατένιος, ο τέταρτος, στην ψαραγορά, πήγε να αγοράσει ροφούς. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ηρέμησε, παιδάκι μου, μην κάνεις έτσι, δεν τρέχει τίποτα, παιχνίδι παίζουμε. Ε, πώς δεν τρέχει, Μάρθο, τρέχει και δεν το πιάνουμε. Από την ώρα που κάτσαμε δεν έχω σταυρώσει ούτε ένα, πώς το λέτε, ούτε ένα κόλπο δεν έχω σταυρώσει και θα μου έρθει κόλπος. Πάλι από 100.000 έχω χάσει. Αχ, μας έχει γαλαλιάσει ο κύριος Αριστίδης. Δεν ξέρω, παιδιά, μήπως δέχεστε γυαλιά ηλίου. Είναι ακριβά, τα έχω αγοράσει από το duty free της Κύπρου. Κι εγώ έχω αγοράσει από το duty free της Κύπρου τα απομνημονεύματα του Μπακάριου. Μήπως θα τα παίξουμε κι αυτά. Μα τι λέμε τώρα, φίλτα, τι. Λέμε ότι οι παθιασμένοι χαρτοπαίχτες παίζουν ακόμα και τις κάλτσες τους. Μην μιλάτε, ρε παιδιά. Ή μάλλον. Μιλάτε. Εγώ έχω ένα φίλο. Μα γιατί τέτοια γουστουσιά δεν μπορώ να το καταλάβω, ξέρεις, ε. Το πρωί δοκίμασα την τυρόπιτα της Δεσποινίδος Ματίνας. Και αυτή η τυρόπιτα, εκτός από χοληστερίνη, είχε και γκαντεμίνη. Α, εσύ δεν πας καθόλου καλά. Τέλος πάντων, μέσα θα πάω κόντρα στην Κίνια. Μέσα κι εμείς. Έτοιμα τα καφεδάκια σας. Α, ευχαριστούμε πολύ, μωρό μου. Κάρτες. Δύο. Μία. Δύο. Και το φασκόμηλο του κυρίου προφέσορα. Α! Γύρισε! Δεσποινή Φιώνα! Για έλατε εδώ, πού πάτε? Ελάτε εδώ, αγαπητοί μου, είστε πολύ συμπαθείς. Ελάτε σημά μου. Μα εσείς μέχρι χτες με λέγατε Σαχλοκούδουνο. Ναι, μπορεί να είστε Σαχλοκόδων, αλλά είστε Σαχλοκόδων γουρλού. Και αυτό θα σας προσδίδει άλλη αξία. Ελάτε, καθίστε εδώ. Ναι, μισό λεπτό να. Ούτε εν τέταρτο του λεπτού. Καθίστε εδώ, εδώ. Τι σε σύρε, παιδάκι μου. Πω. Συγγνώμη τη λεφτά, παιδιά. Παρακαλώ, έλα, Πέγγι. Η μητέρα μου. Τατιάνα δεν τη λένε τη μητέρα σου. Ε, το χαγευτικό του Τατιάνα Πέγγι δεν είναι. Από την Πέγγι έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Μα τι λες. Δεν λέω. Δεν λέω γιατί άμα πω μπορεί να θυμώσει το γούρι μου και να φύγει. Οπότε το χαγευτικό του Τατιάνα είναι Πέγγι. Τατιάνα Πέγγι. Ναι, εδώ είμαστε μαζεμένοι και παίζουμε με τα παιδιά και τον Κωνσταντίνο. Όχι να μην έρθεις όταν τελειώσετε. Άλλωστε εμείς θα το διαλύσουμε σε λίγο ή θα πάμε για ύπνο. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο, αγαπουλίνη μου. Άντε σε φιλό, τσάου, γεια. Μα αγαπουλίνη τη μητέρα σου, βρε Μάνθο. Αγαπουλίνη. Αμάν, βρε Μάνθο, πια αυτό το ειδηπόδιό σου. Τι θέλεις τώρα, να θυμώσεις το γούρι μου και να φύγει. Αποσύνδεσαι το τηλέφωνο και παίξε. Αγαπουλίνη. Εκόψε κάτι καλέ, ένα χρόνο πελάτης και τώρα με ερωτεύτηκες παράφορα. Από καιρό αισθάνομαι πραγματικά σένα. Απλά τώρα. Είπες να μου δείξεις την πραμάτια. Μην με κάνεις να αισθάνομαι αμήχανα. Πιο πριν δεν μπορούσα να σε πλησιάσω γιατί ήμουν με τη χαρούλα. Αλλά τώρα χωρίσαμε. Και είσαι μια χαρούλα από ό,τι βλέπω, ε. Λοιπόν, πιες το ουίσκι σου και τα λέμε αργότερα. Έλα, Ελένη. Δεν νομίζω ότι σου είμαι αδιάφορος. Και από πού δεν το νομίζεις αυτό, παρακαλώ. Από το ότι κάθε 10 λεπτά μου φαίνεις φιστίκια. Τη μισή έγινα κοντεύεις να μου φέρεις. Εκδηλώθηκα η ρουφιάνα, ε.
θα κάνεις μετά? Α, να σου πω, κάτσε καλά. Μετά, επειδή είναι 4 η ώρα, λέω να πάω για νανάκια. Μόλι σου. Πολύ θάρρος πήραμε. Σαν πολύ θάρρος πήραμε. Άντε, κάτσε καλά. Αλλά κάτσε. Συζητάω συγγνώμη. Οπα. Τουλάχιστον μου επιτρέπεις να σε πάμε μέχρι το σπίτι σου. Δεν θα περάσει την εξώπορτα, σε υπόσχομαι. Όχι, μην υπόσχεσαι τίποτα, μην υπόσχεσαι, νύχτα είναι. Που ξέρεις, έχω μια πολύ ωραία φιστικιά στον κήπο. Μα τι κάνει τόση ωραία η Ελένη, ρε, με το Μάνο? Δεν βλέπεις, Νικόλα μου, γλυκό φιστίκι. Σιγά καλέ, για ποιο με πέρασες? Καλά, συγγνώμη. Όχι, εννοώ, για ποιο με πέρασε καλά, για καμιά. Με ξεπαρθένα, οχ. Δεν μου λες τώρα, εσύ ο παραλογής με ήθελες όλο αυτό το καιρό. Χρόνια. Τι χρόνια, καλά, αφού ένα χρόνο συχνάει στο μαγαζί. Θα πρέπει να σε γνωρίσω, σε βλέπω στο όνειρά μου. Ναι, εγώ τώρα κανονικά έπρεπε να πω τι λες, ρε μαλάκα, αλλά για χάρη που η Ανανδρία μου έχει βαρέσει το κεφάλι. Δεν μου λες τι θα πιείς. Σένα στο ποτήρι. Τι λες, ρε μαλάκα. Δεν άντεξα, το είπα, είδες, μου φύγε. Δεν μου λες. Ξέρεις ότι είσαι νοστιμούλης. Ελένη. Να σου πω, μου βιαζόμαστε τόσο πολύ. Να βάλω ένα δαχτυλάκι ουίσκι. Εμένα το ουίσκι μου ξυπνάει τις ορμές. Ωραία, να βάλω ένα μπουκαλάκι ουίσκι. Έρχομαι. Τιμούτσικο. Ωραίο πάντως το ντεκόρ με τα μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια, ακούω πατρική φωνή. Όλοι καλάρουνε, μα δεν πιάνουν ψάρια. Καλάρι η γνωστή σαργάνα και πιάνει καλαμάρια. Εσείς είστε το αποψινό καλαμάρι της Γκαρσόνας. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι? Όχι πάντως ο καπετάν Αντρέας Έπος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός, ιδιοκτήτης ούτως υπήν αυτής της οικίας. Μα δεν είναι της Ελένης στο σπίτι? Της Ελένης? Δεν είμαστε καλά. Η Ελένη είναι προσωρινή σε κάτι κόσμο. Προσωρινή. Α, δεν μου το πω ότι συζεί με γκόμενο. Γκόμενο. Τι λες, ναι, ρε. Μην με συγχύσεις περισσότερο. Αρκετά συγχύστηκα που έχασα 300 χιλιάρικα στο τελευταίο κόλπο. Εκεί που ήταν να μου έρθει ο άσος, μου έρχεται ξαφνικά ένας ρίγας. Και τι να τον κάνω εγώ τον ρίγα? Να τον βάλω στον. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν μου το επιτρέπει η αγωγή μου. Σε καταλαβαίνω, φίλε μου. Έχω καεί εγώ από άσο που δεν ήρθε. Βγάζετε. Όχι σαν παιδί κι εγώ. Αλλά είπα να το κόψω γιατί τελευταία με έχει αφανίσει. Α, κατά σύμπτωση έχω πάνω μου κάτι ζάρια. Εννοείται πεσούς. Δεν έχω παίξει ακόμη πεσούς γιατί δεν θέλω να πεσούς τόσο χαμηλά. Λογοπαίγνιο, καταλάβατε? Καταλάβαμε. Αλλά πρέπει να δοκιμάσεις. Έχει αυτό τη φάση του. Παίζει ένα πεντοχίλιαρο. Τι λες, ναι, ρε, που θα παίξω εγώ ζάρια ένα πεντοχίλιαρο? Τι είναι ρισκάς με ένα πεντοχίλιαρο? Πάμε για 30. Μέσα. 30. Σου ρε γαμώ το. Τίποτα. Θα αφήσει έξω κιόλας. Α! 6 και 6. Καλό. 6 και 6. 6 και 6, 12 να είναι η ώρα σου, μωρή, κατά κουζίνα. Τι δουλειά έχεις εδώ? Ελένη, έλα να δεις. Μου γύρισε. Και εμένα μου γύρισε. Το μάτι μου γύρισε που σε είδα. Κάσε λίγο, Λενάρα μου, τελειώνουμε. Ωρε πούστη! Αυτό λέω κι εγώ. Ωρε πούστη! Πάλι χειδεολογείς γκαρσόνα, λιμενεργάτη. Έτσι, για το καλό είπαμε να το κουνήσουμε λίγο. Κι εμείς για να το κουνήσουμε ήρθαμε, αλλά δεν το βλέπω. Εσείς, αφού δεν παίζεις ζάρια, τι να κουνήσετε? Τι να κουνήσουμε, ρε? Τον καναπέ να κουνήσουμε. Α, πήγαινε, ρε, στο δωμάτιό σου. Άντε, ζάσε! Όχι, εσύ να πας, γιατί μας ενοχλείς. Δεν μας αφήνεις να σκεδωθούμε. Ρε Μάνο! Ελένησα, μια και εδώ δεν ξέρεις κάτι να φάμε. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι, δεσποινείς. Εν πάση περιπτώσει, προσωρινώς είστε οικοδέσποινα εδώ. Μάλιστα. Προσωρινώς είμαι οικοδέσποινα. Εδώ. Δεν μου λες, έχει λίγη τυρόπιτα της Ματίνας να πάνε να ζεστάνω? Τι λες? Τι λέω, ρε, έχει τυρόπιτα της Ματίνας! Δώσου, κοίτα, σκατά σαριά! Τι την ανέφερες τώρα αυτή τη κρουσούζα? Επίτηδες το έκανες για να χάσω! Τι να χάσεις, μωρή, κατά κουζίνα! Χαμένα τα έχεις! Έχασε τελικά ο κύριος καθηγητής. Δεν τι θα έκανε, θα κέρδιζε. Αφού είναι τελείως άσχετος, ρε παιδί, παίζει παθιασμένα. Το κακό είναι, μου παρέσει και το τεχνό. Στις 7 τελειώσανε. Και μετά? Μετά δεν ξέρω, με πει ο ύπνος. Τώρα αυτοί αν παρθήκανε μεταξύ τους, θα γελάσω. Καλά, Ελένη. Πολύ μ' αρέσουν οι χαρτοπαίκτες. Nick the Greek, John Taramas, Κωνσταντίνος Κατακούδινος. Να και ο Κούδινος. Καλά, είσαι τελείως αχλοκούδινο. Είχε κάτι που χτυπάει το κουδούνι και θα στα έλεγα τώρα για σένα. Κατακούδινος. Ω, καλώς, τα καλά. Τι γίνεται? Τα παιδιά, καλά. Τι κάνετε?
Έλα ρε μέσα. Να σου δώσω να φυλάξει το στόμα. Να σου χώσω τώρα μια μπουνιά να ξεκιμάνω. Άντε ρε από εδώ, θες και φιλιά. Μέσα είναι ο καθηγητής, στο γραφείο κοιμάται. Θα μελετούσε πάλι όλη νύχτα, ε. Βέβαια, μελετούσε τις διπλές, τα ντόρτια και έκανε και μια διατριβή στις εξάρες. Τι λες, Ελένη, για ποιον μιλά. Τι για ποιον μιλάω, για την κατακουζίνα μιλάω, επειδή το παίζει τύπος και υπογραμμός. Καλά, δεν ξέρετε τι χαρτό μου τρώει γίνει. Άντε πηγαίνετε μέσα να σας δει, να σας ντραπεί, να του πείτε καμιά κουβέντα, να το συνεφέρετε, γιατί έχει πάρει φορά-φορά κάτι φορά. Ναι, αμέ. Οπωσδήποτε. Βέβαια, θα το συνεφέρουμε. Προς το συνεφέρον μας. Πάσο! Εμείς είμαστε, Ιωάννου! Κουβάλα! Αναγνώστου! Ναι, λέω Πάσο. Πάσο, Ισπανιστή, περάστε. Τόσο αδαείς είστε πια, δεν γνωρίζετε ούτε δύο κουβέντες στα Ισπανικά. Εγώ ξέρω δύο. Αντώνιο Μπαντέρας. Wow. Καλά, μιλάμε όταν λέει αστεία που κουβάλα, εγώ τα αρέστα μου. Τα βλέπω. Δεν βλέπω. Λέω, δεν βλέπω τις εργασίες σας, δεν βλέπω. Κύριε καθηγητά, σας βλέπω λίγο κομμένο σήμερα, ε. Ναι, ξενύχτησα χθες το βράδυ μελετώντας το ρωμανό σπαθί. Διογέννη, ρωμανό Διογέννη, τον επωνομαζόμενο και σπαθί. Δεν γνωρίζετε αυτή την ιστορική λεπτομέρεια. Κύριε καθηγητά, σήμερα πρόκειται να συζητήσουμε για τη βαθμολογία μας. Δεν έχουμε να συζητήσουμε πολλά από κουβάλα. Μηδέν, μηδέν, και εσύ αναγνώστου συγχαρητήρια, μηδέν με τόνο. Αυτό το παίζουμε κούκα βολοντέ. Τι είπες, αναγνώστου? Να, για πλάκα το είπα, κύριε καθηγητά, εντάξει, είπαμε πως παίζαμε τη βαθμολογία μας στα χαρτιά. Δεν τρέπεσαι, πλύνθε, λαϊκιστή τούβλο, να προτείνεις στον καθηγητή σου να παίξετε τη βαθμολογία σας κούκο αβολοντέ. Με καπέλο ή χωρίς καπέλο? Πώς φαίνεται? Πού τα βρήκες τόσα καπέλα? Στο πατάρι ήταν, πρέπει να είναι παλιά της θείας μου, πάει. Σε προτιμώ χωρίς καπέλο, Ελληνάκι μου, να φαίνεται το προσωπάκι σου. Αλλά πάλι, άμα κατεβάσεις λίγο το βέλο, θα κρύψεις και τις ρητίδες. Μπράβο, Ματίνα. Μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Βλέπω τον καλό το λόγο πρωί-πρωί, εδώ τον έχεις. Να μου χαθείς, γουρούνα. Α, λοιπόν, έχω μια ιδέα. Σου προτείνω και εσένα να βάλεις αυτό. Να κρύψεις όλο το τοπίο της φρίκης. Όχι, εμένα αυτό μ' αρέσει. Ελένη, μη μου φέρεις τα λουλούδια στο κεφάλι. Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Όχι, κύριε μάνο μας, δεν τη δεχόμαστε τη συγγνώμη σου. Να αφήσεις εδώ τα λουλούδια, μια και τα έφερες δηλαδή, και να φύγεις. Βλέπεις, Ματίνα, βλέπεις πως φέρονται οι γυναίκες που σέβονται τον εαυτό τους. Όχι να τρώμε καλά-καλά δηλαδή το φτύσιμο και μετά να λέμε γιατί ψυχαλίζει. Καλά, Ελένη, εντάξει, εγώ φεύγω. Όχι, εντάξει, είπαμε να φύγεις, ρε Μάνο, αλλά δεν είπαμε να φύγεις τώρα. Φεύγεις σε 2, 3, 4, 5, 10 μέρες, γιατί την άλλη εβδομάδα έχω και μια δουλειά. Δεν με σύστησες με το παιδί, είμαι η Ματίνα. Είμαι ο Μάνος. Α, Μάνος ή Μόνος, γιατί αν είστε μόνος, υπάρχουν κι άλλες μοναχικές ψυχές για να μην είστε πια μόνος. Ματίνα, κόφτω, αγάπη μου, είδες ο άνθρωπος έφερε λουλούδια να ζητήσει συγγνώμη, οπότε εσύ τζους. Ω, πρώτα να κεράσω το Μάνο από το γαλακτομπούρεκό μου. Ναι, αλλά ο Μάνος δεν θέλει γαλακτομπούρεκό, θέλεις τώρα γαλακτομπούρεκό. Όχι, μωρό μου, εσένα θέλω. Είδες, προτιμάει το κανταήφι. Άντε, μωριτζούς! Τουλάχιστον να κεράσει τον κύριο καθηγητή και τα παιδιά. Κέρασε, έτσι, κάνω ό,τι θέλεις, θα σου πω. Πάρ' τα και αυτά, βάλ' τα σε να βάζω. Ναι. Γιατί εγώ με το Μάνο έχω μια πολύ σοβαρή συζήτηση να κάνω. Δεν μου λες, Μάνο μου, τι γνώμη έχεις για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης? Αλούτα! Καλός! Είμαι καλός! Αναγνώστου, μπορεί οι άλλοι να με κερδίσανε, εσένα όμως θα σε πάρω. Φουλ της δάμας με δεκάρια! Καρέ του 9! Τσάνκ! Όχι! Όχι! Κύριε καθηγητά, πρέπει να είστε τίμιος. Αφού χάσατε, πρέπει να βάλετε σε όλους μας 10. Παίζουμε επί τόπου τα διπλά. Πώς τα διπλά? Αφού μέχρι το 10 φτάνει η βαθμολογία. Ή θα σας δώσω και δοκτορά, ή θα γυρίσετε πίσω στο δημοτικό. Λοιπόν, παίζουμε. Μου γυρίζει τώρα. Το αισθάνομαι. Μου έρχεται η ρέντα τώρα. Ναι, έτσι με πλησιάζει η ρέντα. Την αισθάνομαι. Με πλημμυρίζει η ρέντα. Λοιπόν, είμαστε όλοι σερβί. Το αισθάνομαι. Μου έρχεται η ρέντα, το αισθάνομαι. Συγγνώμη, έφερε γαλακτομπούρικο για όλους. Ούξω από εδώ, κατσικοπόδαρη! Μου χάλασε τη ρέντα, κατεμοκίνα, λαϊκιστή κατεμόσκυλο, που πρέπει να μαζευτούν όλοι οι απανταχού χαρτοπαίκτες και να σε κρεμώσουν έξω από το καζίνο, γρουσούζα! Λοιπόν, πέσω και την έδρα μου. Έλα εδώ, βρε, Μάλι. Θες να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου. Ελένη! Ελένη! Πάρε τα γαλακτοπούρεκα, γιατί θα το φέρω κολάρο. Όσο μας όχα και να με, δεν μπορώ να ανοιχθώ να με λέει και κατεμόσκυλο.
Συγγνώμη, μπορείς να πάρεις αυτό το δίσκο από την εκλογική μου περιφέρεια? Ευχαριστώ. Τι έγινε τώρα με αυτή, τι έλεγε? Θα χάσε προφέσορες και θα στράβωσε. Καλά, το κλίμα ήταν στραβό με αυτόν από πάντα, αλλά να χάσε τώρα, από ποιον να χάσε? Γεια σου, Ελένη. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Πήραμε όλοι 10 στο μάθημα. Με το σπαθί μας, ε. Εγώ πάντα σπαθιά είχα. Bye bye. Hi, κατάλαβες τι έγινε? Να σου πω τώρα, άστα αυτά εδώ. Έχει πολύ φασαρία εδώ κάτω. Δεν πάμε πάνω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την εξωτερική πολιτική. Ξέρεις, οι απόψεις σου με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ελένη, εγώ φεύγω τώρα. Πρέπει να παραστώ σε μια βυζαντινή διάλεξη. Κάτσε να δω τα κλειδιά μου. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, η διάλεξη στο Λουτράκι θα είναι? Γιατί βλέπω κρατάς και τα χειρογραφά σου. Όχι, είναι... είναι. Τόση ώρα μιλάμε και δεν χαιρέτησα το Φίλτα, το Μάνο, το Ζαρατούστρα. Ζαρατούστρα, ποιο Ζαρατούστρα? Αφού παίζεις άρια, διανομηνίστικο αστείο. Γελάσαμε, πολύ γελάσαμε, βρε, να είσαι καλά. Άντε, άδειασέ μας τώρα τη γωνιά, γιατί εμείς θέλουμε να τελειώσουμε και εκείνη τη ρημάδα την κουβέντα για την εξωτερική πολιτική, κατάλαβες? Μάνο, αγαπητέ Μάνο, επειδή μας λείπει ένας για τη διάλεξη, αναρωτιέμαι μήπως θα σε ενδιέφερε να συνδιαλεχθείς. Χοντρό ή ψηλό? Χοντρό. Μέσα. Μέσα? Τι μέσα, ρε Μάνο, πού μέσα? Ελενίστε, τα οικονομικά μου τελευταία έχουν πάει κατά διαόλου. Αυτή είναι η μοναδική μου ευκαιρία να ρεφάρω. Ναι, Μάνο, ας τη συζήτηση τώρα. Είναι η διάλεξη που. Μάνο μου, αν σου πω πως τελευταία στιγμή μου χάλασε και έκανα, θα κλάψεις, Μάνο μου. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Τι γίνεται εδώ? Τι να κάνω τώρα? Θα του κάψω τα βιβλία. Όχι, θα του σπάσω το γραφείο. Όχι, θα του κάψω τα βιβλία και θα του σπάσω και το γραφείο. Μ' αγαπάς? Σ' αγαπώ. Πού με βάζεις? Σε έναν πύργο. Ναι, και με πύργο μπορεί να μοιάζει, αρκεί να έχει απ' έξω ένα σταυρό και ένα καμπαναριό. Τι είναι αυτά που λες, ρε παιδί τώρα? Μάνθο μου, δεν θα ασχοληθείς καθόλου με το θέμα. Μα στην Κρήτη της Αγίας Φιλοθέης θα είναι. Μα στον Άγιο Δημήτριο το Λιμπαδιάρι, ένας γάμος που είναι να γίνει, ας γίνει. Ναι, να γίνει. Να γίνει, αφού όμως πρώτα γυρίσω από το Περού. Ξέρεις, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάω στο Περού για κανένα χρόνο. Θα κάνω κάτι εισαγωγές. Τι θα εισάγεις από το Περού? Περούκες. Μανθώ, αυτή τη στιγμή μόλις μου έχει μπει η πόνοια στο μυαλό ότι δεν θέλεις να παντρευτούμε. Γιατί το λες αυτό, ρε Πέκη, τώρα και με στενοχωρείς? Επειδή θα λείψω για λίγο στο Περού και μετά στην Αυστραλία και μετά στην Κούβα και μετά στη Σαχάρα να εισάγω άμμο? Τώρα μην αφήνεις αυτά τα μικρά προβλήματα να κλονίσουν την τεράστια αγάπη μας. Οχ, λες να θυφιώνα νωρίτερα? Ποια? Η μητέρα μου. Καλά, τη μητέρα σου δεν μου έχεις πει ότι λένε Τατιάνα? Ναι, το χαδιευτικό του Τατιάνα Φιώνα δεν είναι? Άνοιξε ρε κέφαλε, ρωτήλε. Εγώ είμαι και είναι μεγίστη ανάγκη. Μεγίστη ανάγκη, λέει. Τατιάνα, Τατιανούλα, Νούλα, Φιώνα, Φιωνούλα, Φιώνα. Ναι, κολλάει. Τι είναι, ρε Κωνσταντίνε, παίρνα. Μόνος εσύ, Μάρθο. Τι ρωτάω τώρα? Τι κάνετε, καρσόνα, δε? Εγώ καλά είμαι. Εσάς σας βλέπω λίγο φορτωμένο. Τι θα πει φορτωμένος? Δεν ομιλώ την Αργό. Το πλήστον που δίναμε να είπω είναι γαμό το παλιό φιλό μου, γαμό! Συγγνώμη. Τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε? Τι να γίνει, Μάρθο. Πήγα σε μία διάλεξη και έχασα. Τι χάσατε? Την έναρξη. Άντε, Δεσποινής, πηγαίνετε τώρα. Θέλω να μιλήσω κατηδίαν στο φίλο μου. Δεν το πιστεύω. Τι θράσος είναι αυτό? Δεν φτάνει που μας διακόπτετε τη στιγμή που θα κανονίσαμε το γάμο μας. Αγαπητά μου, πήγαινε σε παρακαλώ, πήγαινε τώρα. Εγώ ξέρεις πόσο θέλω να συνεχίσουμε την προηγούμενη συζήτησή μας, αλλά ο Κωνσταντίνος είναι ο καλύτερος μου φίλος. Και όταν τον βλέπω έτσι αναστατωμένο. Τέλος πάντων, θα έρθεις όμως μετά από τον μπαρ. Βέβαια, αγάπη μου, τώρα τι είναι αυτά που λες? Θα ξεπετάξω στα γρήγορα τη μητέρα μου. Αχ, πού πάω? Ξέχασα την τσάντα μου και όχι τίποτα άλλο. Την έχω για γούρι. Θα την πάρω αύριο οπωσδήποτε μαζί μου στην οντισιόν. Γούρι? Δεσποινής, Παναγιώτα, αυτή την τσάντα τη χρειάζομαι επιγόντως. Καλέ, τρελαθήκατε, κύριε Σεκροτέκη! Σας παρακαλώ, Δεσποινής, δεν θα σας την κλέψω. Θα την δανειστώ για λίγο. Εφόσον θα πάω στη διάλεξη και η τσάντα είναι γουρλίδικη, θα με βοηθήσει να διαλεχτώ. Άντε, άντε. Δεσποινής, σας το υπόσχομαι. Θα έρθω μετά από το ηνοπνευματοποτείο να σας την φέρω. Τι να πει τώρα κανείς για το τσάντι της Αλληνής? Γεια σου, Μάνθο. Γεια σου, Πέγγι. Κωνσταντίνε, έχεις χάσει τελείως το μυαλό σου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σύνελθε. Εσύ, ο σοβαρός, ο καθηγητής, ο θεοσεβούμενος. Καλά, εσύ δεν έλεγες ότι ο Τζόγος είναι αμαρτία? Το έλεγα, αλλά δεν το τεκμηρίω να μάρθω. Διότι έσφαλα, φίλε μου. Έσφαλα. Σκέψου τις 10 εντολές.
ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις. Υπάρχει εντολή που να λέει ου χαρτοπαίξεις, ου χι. Τι λες, δρα σοβαρά. Μήπως ο Άγιος Πέτρος για να σε βάλει στον παράδεισο σου λέει δεν το παίζουμε στον μπαρμπούτι. Πα, ψευλάσφημε. Μάρθο, καλέ μου φίλε, παλιά μου συμπαθητή, πρέπει να με βοηθήσεις. Όπως σου είπα και πριν, έχασα. Πόσα, ρε Κωνσταντίνε. Πόσα. Όχι, δεν. Αφού δεν σταύρωσα, φίλο, ρε Μάρθο. Πες μου, πόσα, ρε Κωνσταντίνε. Την επιταγή που μου έστειλε η αδερφή μου από το Λονδίνο, το μισθό μου του Πανεπιστημίου, κάτι μετοχές που είχα τις εξαργύρωσα. Ωραία, τι λες, ρε άνθρωπε. Αλλά το χρέος είναι μεγαλύτερο, άνθρωπε. Γι' αυτό χρειάζομαι τη συνδρομή σου, συνάνθρωπε. Με 1 εκατομμύριο ξεχρεώνω. Δηλαδή, πώς έχασες το σύνολο. Εσένα πρέπει να σου φάγανε πάνω από 3-4 εκατομμύρια. Θα μου γυρίσει, Μάρθο. Το αισθάνομαι. Τώρα που θα πάω στο καζίνο. Είδα στον ύπνο μου το 7. Με την πρώτη μιλιά θα σε ξεχρεώσω. Όχι μόνο δεν θα σου δώσω χρήματα, αλλά σαν πραγματικός φίλος που είμαι, θα σε κλειδώσω σε ένα δωμάτιο μέχρι να σου περάσει το πάθος. Ποιο πάθος, βρε Μάρθο. Δεν έχω πατιαστεί, αγόρι μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην λέμε τώρα ανυπόστατα πράγματα. Τι. Αυτή την εικόνα τη βλέπεις. Η κόκκινη τσάντα πάνω στο μαύρο στερεοφωνικό. Δεν τυχαίο αυτό. Δεν τυχαίο. Θα παίξω και κόκκινο μαύρο. Μάρθο, δάνεισέ μου το εκατομμύριο. Σε παρακαλώ. Δεν είμαι παθιασμένος. Δάνεισέ μου το εκατομμύριο. Η Φιώνα, σώθηκα. Όχι. Τι. Εγώ σώθηκα. Μάρθο, την κασβήμα. Αν δεν μου δανείσεις 1 εκατομμύριο, θα πω στη Φιώνα για την Πέγγι. Κωνσταντίνε, αυτό δεν θα το κάνεις. Αν δεν το κάνω, να μισώσω να πιάσω το χέρι του κουλοχέρι. Ρε Μάνο, αυτό πρέπει να είναι πολύ ακριβό. Μωράκι μου, σε κουραστά σαν άδωρο. 2 φορές σου κουμιά σπάσα. Θα σου πω, ρε. Σήμερα το απόγευμα τα μαγαζιά ήταν κλειστά. Από πού το πήρες αυτό, μήπως το σαβούρωσες? Όχι και κλέφτησε, Ελενάρα μου. Και σαν ένα καλό κόλπο. Και μια κότα που ήταν μαζί μας στο χαρέ, ελλειψικά στο κατέθεσε. Άπαπα, αυτό δεν το ανέχομαι. Που το κέρδισες στα χαρτιά. Όχι, που δεν κέρδισες και τα σορτή σκουλαρίκια. Έτσι σε γουστάρω, μωράκι μου, σε τρέλα. Το έχει παραχέσει η Ελένη. Δεν φτάνει που δεν δουλεύεις, αλλιαρίζει και μπροστά στους πελάτες. Δεν πέστησε σε καμιά κουβέντα πως είσαι πιο λογική. Μανθουλίνη μου, αγάπη μου. Σου είπες αυτές τις ώρες. Νικολά, σέρβιρε. Α, θα με στείλουν αυτές. Μα και χαρτοπέτρα. Πού πας, μωρί, με το τσαντάκι. Πάψε, γκαρσόνα. Γκαρσόνα εδώ. Παρτικολότσαντα! Α, κατάλαβα. Πάει το 1 εκατομμύριο. Παλαιό μου σπαθιά, έλα εδώ. Δεν έρχομαι. Έλα εδώ, είπα. Όχι. Τι κάνει η μητέρα σου, η Φιώνα. Έρχομαι. Συγγνώμη, αγαπητοί μου, συγγνώμη, κυρία. Τι θες, εκβιαστή. Ο Κωνσταντίνος κατακουζινός δεν είναι ένας φτηνός τρακαδόρος. Σε βάλε έπαιξα. 01, 02, 03 και βγήκε το 4, ρε Μάρθο. Να, πάρε το ρολόι του πατέρα μου. Είναι με πλατινένιο κατράν. Ένα σωρό λεπτά κάνει, Μάρθο μου. Τι να σου πω, βρε Κωνσταντίνε, είσαι αξιολύπητος πια. Τι να σου πω, δεν σου δίνω ούτε δεκάρα. Τι κάνει η μητέρα σου, η Φιώνα! Σκάσε, ρε, θα σου δώσω. Αλλά τι κάνει και κατά κουζίνα, ρε Σταντίνη. Φίλτατε, Μάνο. Εδώ είσαι κι εσύ. Έλα, Μάνο μου, έλα να σου πω τι τράβηξα με τα σεβάλ. Άσε τώρα τα σεβάλ, μη σε βάλε εκεί στη γωνία με τον αποδιόρθιο, ε! Σταμάτα κι εσύ. Φθηρή γκαρσόνα, το μυαλό σου είναι μόνο εις τας ερωτικάς διαχύσεις. Μάνο, τα... και τα ζάρια, δεν τα έχεις μαζί σου, Μάνο μου. Τα έχω, εδώ μέσα. Εδώ πέρα είναι μπαρ. Και τι θα πει αυτό, μπορεί να ενδιαφέρονται κι άλλοι θαμώνες. Ενδιαφέρεται κανείς για ζάρια? Ναι! Ωραία, έλα πάνω Μιχάλη μου, αλλά. Δεν πιστεύω. Ε, Μάνο, τι κάνεις, κύριε Μάνο? Αμάν, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Δεν πάρει σε μένα. 10.000 σε σένα. Ποιο ποντάρει στον κύριο καθηγητή? 15 στον κύριο καθηγητή. Και εσύ τεκνοβρούτε! Έλα, μωρέ, αφού το ξεμπουρδελέψαμε, το ξεμπουρδελέψαμε. Α, δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνω. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν γίνεται. Καλώς. Φωτιά! Φωτιά! Πήρε το μαγαζί φωτιά! Πήρε φωτιά μια καρδιά! Πήρε φωτιά ο μόνος μας! Φωτιά! Φωτιά! Χριστός και Παναγία! Πριγκαούμε να παντρευτούμε! Φωτιά! Φωτιά! Φωτιά, ρε! Φωτιά! Φωτιά! Πολύ φωτιά! Πολύ! Φωτιές! Μάνο! Τώρα, μωράκι μου, έρχομαι! Μάνο, αγάπη μου, φωτιά δεν άκουσες! Ελένησα μου, ρε Σταρά, δεν με πάει καθόλου καλά. Δεν μου δίνεις εκείνο το βράχιο που σου δώσα πριν να ποντάρω. Ρε Αλίτη, έξω από εδώ, ρε Αλίτη, έξω από εδώ, ρε! Κάθαρμα, έξω από εδώ, ρε! Ας στο διάλο, πάρε και το βραγιόνι σου! Ελένη, πολύ χάρηκα που τον ξαπόστειλες αυτόν. Γιατί?
γιατί έχει ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα. Είναι χαρτοπαίχτης. Τέτοια πόρωση. Αφού το είδες μόλις με τα μάτια σου ψέματα θα σου πω. Καλά τώρα θες να δεις και την πλήρη εξαθλίωση. Περίμενε. Τέλειο. Καλά αυτό το καπέλο, Πέγγι μου, φοβερά γουρλίδικο, να το βάλεις οπωσδήποτε στην οντισιόν. Μιλάμε το γούρι. Εγώ τρεις φορές το έχω βάλει και τις τρεις βρήκα 5.000 στο δρόμο. Τυχερό καπέλο, άκουσα. Αυτός, Δεσποινής Βλαχάκη, είναι ο περίου ο λόγος πύλος, ο οποίος φέρνει τύχη τα μάλα. Ο πύλος, ναι, είναι αυτός ο πύλος. Θα το δανειστώ. Με συγχωρείτε κιόλας, αλλά... επειδή έχω να πάω σε μία διάλεξη και έχει ακόμη μία δουλειά έξω για να μην με ζαλίσει ο ήλιος. Αντίο σας. Είστε επανειδήν. Πάμε να το πάρουμε από πίσω να βλέπουμε τον κόσμο που θα του πετάει ντομάτες. Τόσο σούργελο, δεν το περίμενα. Ελένη, την άλλη φορά να του μιλήσουμε για το γουρλίδικο ταγιέρ. Λοιπόν, αυτό το σούργελο, εγώ πρέπει να το εκμεταλλευτώ για πάρτι μου. Γύρισες, Κωνσταντίνε μου. Πώς πήγε η διάλεξη? Κατάλαβα. Να σου πω, έχω και ένα πολύ γουρλίδικο σουτιέν, το θέλεις? Πού είναι? Μήπως θα βάλεις και σουτιέν. Όχι, ανόητη η καρσόνα. Θα το κρατάω στη τσέπη μου για γούρι. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εγώ τώρα είναι περίεργο πράγμα. Δεν έχω ύπνο. Είσαι να κάνουμε παιχνίδι. Παιχνίδι. Ναι, παιδί μου, παιχνίδι, οι δυο μας. Οι άσεμνες προτάσεις μου λείπανε τώρα, γκαρσόνα. Ποιες άσεμνες προτάσεις, βρε. Λέω τώρα, ναι, εμένα πώς μου ήρθε ένα χαρτάκι αν παίζαμε. Χαρτάκι. Άστο, χέστο, 4 η ώρα είναι, θα σε πτώμα. Άστο, μωρέ, λάθος έκανα. Όχι, συμπαθεστάτη ή κάτι. Είμαι ακμαίος σε νεογέννητο βρέφος. Πάμε κάτω να το στήσουμε. Και ξέρεις, στο φιλικό τώρα, εγώ δεν έχω και πολλά λεφτά. Τι έχω εγώ? Το μεροκάμα, τώρα ένα 5.000 που μου δάνει η Ματίνα, μισό σπίτι. Ορίστε. Όχι ρε Κωνσταντίνε, όχι ρε Κωνσταντίνε. Εντάξει, πες το δαχτυλίδι και το ρολόι, τα φοράω. Πες εδώ τη γραβάτα, πάει στα κομμάτια. Πες στη ζώνη, μαστιγώνω κανέναν οι εικόνες, κάνω και κανένα ευκέλαιο. Το κομπιούτερ, τι να το κάνω. Πώς, Ελένη, κοστίζει μια περιουσία αυτό το κομπιούτερ. Άλλωστε δεν θα το χάσω. Το αισθάνομαι. Θα μου γυρίσει τώρα. Άμα το αισθάνεσαι ότι θα σου γυρίσει και είσαι και παίκτης, γιατί δεν το κάνουμε λίγο πιο χοντρό, βρε παιδί μου, να ρεφάρεις κι εσύ. Δηλαδή, εγώ στη θέση σου θα τολμούσα. Τι πράγμα, Ελένη. Λέω ρε παιδί μου, θα τολμούσα για παράδειγμα να παίξω και το σπίτι. Άμα κερδίσεις, παίρνεις και το σπίτι. Άμα χάσεις, φεύγεις. Ελένη. Άστο, βλακή έκανα. Τι στο πρότεινα τώρα αυτό, αφού εγώ τώρα έχω ένα προαίσθημα ότι θα μου γυρίσει. Άστο. Όχι, όχι. Αφού το πρότεινες, δεν μπορεί να το αποσύρεις. Κάνε παιχνίδι. Έγινε. Ναι. Γεια σου. Δύο μου, δύο σου. Όπα, όπα. Είμαι καλός, είμαι καλός. Έλα τώρα και το καλό. Α, εδώ είσαστε. Νόμιζα ότι κοιμάστε. Μπήκα από την πόρτα της κουζίνας κλεφτά που ξέρω ότι την αφήνετε ανοιχτή. Γιατί έφερα λίγη τυρόπιτα στον κύριο καθηγητή μου. Δεν το πιστεύω. Αυτή η κατσικοπόδαρη πάλι μπροστά μου. Ελένη, η παρτίδα χειρώνεται. Καλά δεν τρέπεσαι ρε, κατσικοπόδαρη τη Ματίνα. Πού σου ρε ντροπή σου, σοβαρός άνθρωπος και να πιστεύεις στις προλήψεις. Ακού το Ματινάκι ρε κατσικοπόδαρη. Μα δεν μπορώ να παίξω δηλαδή. Παίζε. Όχι δεν... Παίζε. Χριστέ μου, εξουδετέρωσε τα μαγνητικά κύματα αυτής της σατανικής γκαντέμας. Ούτε που θέλω να το ξέρω με τις χοντράδες που μου λέει. Θα κάτσω εγώ δίπλα στο Ελληνάκι μου. Έλα Ματινάκι μου, κάτσε εκεί. Εδώ πέρα τώρα πάμε για μονοκατοικία. Καρέ του Ρίγα. Δεν πιστεύω να έχεις καρέ του Άσου. Τι φίλο είναι αυτό? Μωρή Ματίνα. Μωρή γκαντέμα στο διάλογο για από εδώ. Καλή κατσάρα. Δεν σου βοηθάει. Δεν σου βοηθάει. Δεν σου βοηθάει. Δεν
ρωτατίβ και τα μαξιλάρια. Θα πάρω και τα καλλιτικά μου. Και αυτά εδώ, τι είναι? Α, ναι, αυτά εδώ τα προφυλακτικά με γεύση όριμης μπανάνας. Θα πάρω και το ρωματιό μου και θα φύγω. Καλά να πάθω, αφού πήγα να κάνω πουστιές, καλά να πάθω. Δες πες Βλαχάκη. Ναι, ξέρω, πρέπει να φύγω. Έχεις μάρτυρα και τη Ματίνα, αλλιώς σιγά που θα φεύγα. Δεν είναι ανάγκη να φύγετε, Δεσποινής. Τι είπες, Κωνσταντίνε? Δεν θεωρώ δίκιο να φύγετε επειδή κέρδισα το σπίτι στα χαρτιά. Τι λες ρε κατά κουζίνα? Άκουσε, Ελένη, έχω υποφέρει τα μάλα από την ύπαρξή σου τόσο καιρό. Ας υποφέρω και λίγο περισσότερο. Στο κάτω-κάτω του σπίτι θα το κερδίσω νομίμως όταν γίνει δίκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Αλλά δεν θα καπνίζεις, δεν θα πίνεις, δεν θα κουβαλάς φόκος με το μέσα, δεν θα βάζεις δυνατά τη μουσική. Μείνε. Στο διάλο. Με συγκίνησε ο μαλάκας. Σας άκουσα. Έμεινα. Εγώ να δεις πως έμεινα. Κάγκελο έμεινα. Μιλάμε, μου κάνε τη μούρη κρέας. Μαλακία μου, ρε. Δεν έπρεπε τώρα να εκμεταλλευτώ το πάθος του. Είμαι σκουλίκι. Είσαι σκουλίκι. Ας το διάλο, ρε. Ας το διάλο. Που πάτε να εκμεταλλευτείτε την κατάσταση. Και πού είναι τώρα ο κολλητός μου? Ξέρω εγώ πού είναι. Πήρε εκεί ένα σουτιέν μου και βγήκε στη γύρα. Κι άλλο πάθος. Όχι, ρε. Ελπίζω να μην το φόρεσε. Στην τσέπη του το έβαλε. Του φέρνει, λέει, γούρι. Παιδιά, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε να τον γλιτώσουμε. Τον πονάω τον κολλητό μου. Πάντως αυτά τα πράγματα μόνο δραστικά μέτρα περνάνε. Δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να πάθει ένα ισχυρό σοκ να το συνεφέρει. Αύριο έχει καλέσει κάτι άλλα ρεμάλια εκεί στο σπίτι να ξημερωθούν τζογάροντας. Το θέμα είναι πού θα ξημερωθούν. Ξημερώθαμε, ρίχτα! Εξάρες! Εξάρες! Το νερό, αυτό το σουτιέν και που να είχα για την κοιλώτα! Αστυνομία, συλλαμβάνεστε! Όχι, ρε Πούστη. Όχι, ρε, μας την πέσανε. Συλλαμβάνεστε για παράνομο τζόγο. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο ήλος. Λαϊκιστή το καρφί. Εγώ με ρε ήλα και σου έκανα αυτή την ήλα για να μάθει κιόλας ο κόσμος. Καθηγητής πανεπιστημίου συλλαμβάνεται να παίζει μπαρμπούτι. Στην κουβέρτα μου, ρε! Γιατί, ρε Ελένη, γιατί? Τι γιατί? Γιατί αύριο έχω μια δουλειά και χρειάζομαι το σουτιέν μου. Εμπρός, εμπρός. Σας παρακαλώ, κύριε Όργανο, σας παρακαλώ δύο λεπτά. Δύο λεπτά, θέλω το δικηγόρο μου. Εγώ είμαι ο δικηγόρος σου. Σκατά δικηγόρος, σε χαρτόμουτρο. Έλα και εσύ μέσα. Κάθω κι εγώ. Ελένη, μωρό μου. Ελένη, μωρό μου, να σας πω αυτόν εδώ ειδικά, να το μάλετε μέσα ισόβια. Και να σου πω, Μάνο, άμα βγεις πάρε κανένα τηλέφωνο, Και δεν μου λέτε Όργανο, είναι πολύ στενοχωρεμένος. Όπως το πάρει κανείς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Έλα κύριε Όργανο. Τι? Εκεί, όπα. Λοιπόν Νίκο, εσύ, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Εκεί. Εκεί. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εκεί? Ελεγγύτσα, αυτό το σιτιέρ που μου έδωσε είναι θαυματουργό, κερδίζω συνέχεια. Έλα έξω ρε νούμερο, έλα έξω ρε νούμερο. Δεν το κερδίζω, του έβαλε, του πήγα το καπέλο. Ελεγγύτσα, το είσαι σαν το παιχνίδι πολύ καλυτωμένο. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, πού είναι ο παπάς? Έρχεται να σε θάψει.